είναι κάποια προβλήματα τα οποία προκύπτουν κάπως πρώιμα λόγω καιρικών συνθήκων και αναφέρομαι στον περονόσπορο και στη χολέρα. Υπάρχουν καταγραφές και μάλιστα υπάρχουν προτροπές από τους γεωπόνους προκειμένου οι αμπελοκαλλιεργητές να προχωρήσουν σε προληπτικούς ψεκασμούς. Θέλω να πάμε στον κύριο Γιώργο Δασκαλάκη, τον γεωπόνο και πρώην Διευθυντή Αγροτικής Ανάπτυξης στο Ηράκλειο. Την καλησπέρα μας, πώς είστε, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Κύριε Δασκαλάκη, μας έχετε βοηθήσει πάρα πολλές φορές στο κομμάτι των ασθενειών. Εστιάζουμε στα αμπέλια, στα αμπελοκαλλιέργεια. Πώς προκύπτουν οι συγκεκριμένες ασθένειες και βέβαια ο ρόλος των καιρικών συνθήκων. Ναι, αυτές οι ασθένειες είναι συνήθεις κάθε χρόνο, είναι κάτι το συνηθισμένο, το οποίο ο παραγωγός λίγο πολύ το ξέρει. Τόσο νωρίς όμως. Ναι, όχι, δεν είναι ακριβώς. Τώρα δεν κάνει ζημιά, είναι στο στάδιο το οποίο αρχίζουν να εξελίσσονται, τα οποία ο παραγωγός δεν το βλέπει. Γι' αυτό εμείς ας πούμε αυτή τη στιγμή επιμένουμε, γιατί δεν βλέπουν το πρόβλημα, να αρχίσουν να κάνουν προληπτικούς ψεκασμούς, ώστε να μην έχουμε προβλήματα, ας πούμε το Μάιο, εκεί που εκδηλώνονται συνήθως. Αυτό που θέλω να πω όμως πιο πολύ, ναι, πριν ξεκινήσω με αυτά τα οποία αυτά λίγο πολύ παρουσιάζονται κάθε χρόνο, είναι ότι φέτος έχουμε πρόβλημα στην αμπελουργία με τις βροχοπτώσεις. Πολύ λίγο νερό. Η περιφέρεια, από ό,τι μαθαίνω, σκέφτεται να κάνει δελτίο στις αρδεύσεις και θα είναι ένα χοντρό πρόβλημα για την καλλιέργεια. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι η εμπορία. Πέρυσι δεν είχαμε καμία εξαγωγή στα φιλιών σε πρώτη φορά. Μετά από ό,τι θυμάμαι τη ζωή μου, πάντα κάναμε εξαγωγές στο εξωτερικό, πέρυσι δεν κάναμε και δεν ξέρω πώς θα γίνει. Τι θα γίνει φέτος. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς το είχαμε, το έχουν και οι Ιταλοί. Μ' ακούτε? Βέβαια, συνεχίστε. Ναι, το είχαν και πέρυσι οι Ιταλοί αυτό το πρόβλημα και πιστεύω να είναι λίγο πολύ πρόσχερο. Να είναι πρόσχερο. Δεν ξέρω, πάντως ανησυχεί πολύ είναι τους καλλιεργητές αυτό το πράγμα. Αυτά τα δύο προβλήματα τα οποία είναι φετινά και τα οποία δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν. Απ' την άλλη μεριά τώρα αρχίζουν αυτά τα προβλήματα των ασθενειών, τα οποία λίγο πολύ κάθε χρόνο εμφανίζονται ανάλογα με την έκταση που υπάρχει, δηλαδή την εξέλιξη της καλλιέργειας. Ένα βασικό το οποίο παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή είναι κάποιες τοφοπενίες. Δηλαδή παρουσιάζονται κυτρινίδες στα αμπέλια, τα οποία είναι παροδικές και οι οποίες πρέπει να ξέρει ο παραγωγός ότι παρουσιάζονται συνήθως γιατί η ατμόσφαιρα είναι ζεστή, το φύλλο δουλεύει, αλλά η ρίζα είναι παγωμένη γιατί έχει νερό και έχει και λίγο έλλειψη οξυγόνου. Έχει πολύ νερό, λίγο οξυγόνο. Άρα δεν δουλεύει η ρίζα, δουλεύει το φύλλωμα και παρουσιάζει κάτι κυτρινές ρίζες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το ξέρουν οι παραγωγοί. Βάζουν βέβαια κάποια εκεί λιπάσματα διαφυλικά και κάπως βελτιώνει η κατάσταση. Πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις καλό θα είναι αν υπάρχουν τέτοια προβλήματα να σκάβουμε όσο μπορούμε πιο όψιμα. Να είναι στεγνό το έδαφος όταν το σκάβουμε. Γιατί δηλαδή μέσα στο Μάιο για παράδειγμα. Μέσα στο Μάιο να ξεκινήσει η διαδικασία του σκαψίματος. Ναι, όταν είναι στεγνό γενικά. Γιατί αν αρχίσουν να κάνουν βροχές τώρα και εμείς σκάβουμε μακριά, δηλαδή ξαναβρέξει, εμείς αρχίσουμε και σκάβουμε και ξανασκάβουμε, η ρίζα πιέζεται. Φεύγει το οξυγόνο από μέσα, μάλιστα, δεν μπορεί να δουλέψει και δημιουργείται πρόβλημα. Η προτροπή σας αναφορικά με τη χολέρα και τον περονόσπορο, εξελίσσεται, ναι, η ασθένεια, θα κορυφωθεί το Μάιο. Τι πρέπει να γίνει τώρα, γιατί περιμένουμε και βροχές αύριο μεθαύριο. Ναι, αυτό που, ναι, αυτά και τα ακάρεα είναι αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται, κάνουν μια προετοιμασία, ώστε να αρχίσουν να κάνουν προσβολές. Για τον περονόσπορο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχουν πρωτογενείς προσβολές κοντά σε ποταμίδες, σε λάκους, τα οποία ο παραγωγός δεν τα βλέπει. Όμως προετοιμάζονται, γιατί αν συνεχίσει
να έχει ανώμαλο καιρό, βροχοπτώσει τέτοια, αυτά τα μολύσματα επεκτείνονται πολύ γρήγορα και κάποια στιγμή κάνουν την πανδημία. Αυτό που πρέπει να ξέρουν παραγωγή για τον περονόσπορο είναι για όλους τους παραγωγούς βέβαια, αλλά αυτοί που πιο πολύ έχουν ιστορικό από περονόσπορο πρέπει καλά να επιτηρούν τα μπέλια, να δουν αν υπάρχει κάποια κοιλίδα περονοσπόρου και να κάνουν προληπτικούς ψεκαλούς ώστε το μόλισμα αυτό να μην πολλαπλασιαστεί γρήγορα. Αυτό είναι το στάδιο που έχουμε τώρα. Αυτό είναι το στάδιο που παίρνουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει ζημιά, αλλά υπάρχει μια εξέλιξη η οποία πιθανότατα, αν είναι βροχή η άνοιξη, να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Μάλιστα. Το ίδιο τώρα είναι αυτό το οποίο κάθε χρόνο κάνει ζημιές. Αν δεν ψεκάσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Δεν περιμένει τον καιρό δηλαδή αυτό. Αυτό είναι από μόνο του. Μάλιστα. Το ίδιο τώρα είναι στο μάτι μέσα και βγαίνει μόλις ανοίξει το μάτι, στο μάτι που υπάρχει μέσα κάνει μια προσβολή και του κάνει μια καφέ απόχρωση. Μια σταχτήλα του κάνει αυτό. Σε αυτό το στάδιο τώρα, στα πρώτα φύλλα, θα πρέπει να ψεκάζουμε με φάρμακα όπως είναι το βρέξιμο χιάφι, γιατί το χιάφι το χέτο δεν δουλεύει, ή ένα καραφέιν, ώστε αυτά τα μικρά μολύσματα, τα οποία είναι ελάχιστα, δεν είναι πολλά, μέσα στα μπέλη, να τα καταπολεμήσουμε. Αν δουν και κανένα με το χέρι, να το βγάλουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν τα αφήσουμε αυτά, μετά που θα ανεβούν οι θερμοκρασίες, αρχίζουν να μολύνουν το μαζικά και μέσα στην άνθηση μπορεί να κάνουν την προσβολή η οποία δεν πιάνεται μετά. Δεν θα μπορεί να την ελέγξει. Αν είσαι μέσα στα πέλια σου μια μικρή κοιλίδα, κάποια στιγμή αυτή θα εξελιχθεί και το Μάιο θα έχουμε πρόβλημα. Κύριε Δασκαλάκη, τώρα, ναι, ολοκληρώστε. Ναι, το Μάιο μετά καλό θα είναι που αρχίζει το ευαίσθητο στάδιο, όποτε έχουμε ζημιές, την άνθηση απάνω, ένα θιάφισμα, θα είναι πολύ καλό αν μπορούμε. Μάλιστα. Να το κάνουμε. Θα τα ξαναπούμε γιατί θα τα ξεχάσουμε, όχι τίποτα άλλο. Θα τα ξαναπούμε εκεί αρχές Μαΐου, να μας τα θυμίσετε. Ναι, εντάξει, αλλά καλό είναι να τα έχει το υπόψη το παραγωγός, πότε μπορεί να κάνει αυτές τις επεμβάσεις, να τις έχει το μυαλό του από τώρα, ώστε να είναι έτοιμος. Ένα θιάφισμα εκεί στην άνθηση βοηθάει βέβαια και την καρπόδεση, αλλά είναι το πιο ευαίσθητο στάδιο στην καρπόδεση στα 2-3 εβδομάδες. Και μετά μπορεί να χρησιμοποιήσουμε φάρμακα τα οποία είναι πιο ακριβά, τα οποία είναι διαστηματικά και τέτοια, αν χρειαστεί. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία δεχόμαστε. Υπήρχε σχετικό ρεπορτάζ εφημερίδα σήμερα Νέα Κρήτη, μηνύματα από αμπελοκαλλιεργητές. Και σας ευχαριστώ γιατί μας λύνετε απορίες κάθε φορά. Εντάξει. Ευχαριστώ, να είστε καλά.